Διαστάσεις προσλαμβάνει η χθεσινή καταγγελία του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου ότι παρακολουθείται από την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών. Το πρωί και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας υπήρξε συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ με τον επικεφαλής της ΚΙΠ, Κυριάκο Κούρο, με κύριο αντικείμενο συζήτησης τα όσα είχε καταγγείλει ο Άντρος Κυπριανού ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου. Ζητήθηκαν, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις καταγγελίες. Πάντως, μιλώντας στο τρίτο πρόγραμμα, ο Άντρος Κυπριανού απέφυγε, δημόσια τουλάχιστον, να δώσει συνέχεια στο θέμα. Οι συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου είναι για να συζητούν διάφορα ζητήματα. Δεν είναι θέαμα στην αρένα, γι' αυτό δεν πρόκειται να σχολιάσω αυτά τα δημοσιεύματα των εφημερίδων. Ό,τι είχα να πω, τα είπα στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, κατά τρόπον πολύ συγκεκριμένων, των Πρόεδρων της Δημοκρατίας. Σίγουρα κακώς λέχτηκε κάτι τέτοιο. Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα και δεν βοηθούν καθόλου τη χώρα μας, κατά την άποψή μου, να γράφονται και να λέγονται αυτά τα πράγματα. Κατά τη συνεδρία του σώματος, η οποία ήταν θυελώδης, με έντονες αντιπαραθέσεις και βαριούς χαρακτηρισμούς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διάβαζε αποσπάσματα από τα πρακτικά της συνάντησης που είχε με τον Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Θέλω να σας αποδείξω πως άλλα σας λέει ο κύριος Σάιντα όταν συναντιέστε μαζί του, φανερά ή κρυφά. Πώς γνωρίζεις ότι είχα συναντηθεί μαζί του? Έχει διαρρεύσει συνάντηση που είχα σε διαμέρισμα στη Λευκοσία. Με παρακολουθεί η ΚΙΠ? Η ΚΙΠ δεν παρακολουθεί κανένα και δεν έχω δώσει ποτέ τέτοια εντολή. Είμαι ο μόνος πρόεδρος που δεν έχει μετακινήσει μέλη της ΚΙΠ, έστω και αν έχουν διαφορετικά πολιτικά φρονήματα. Τα όσα έγιναν χθες στην επεισοδιακή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν υπάρχει το οποίο σχόλιο να δημοσιοποιηθεί από πλευράς ή να γίνει από πλευράς κυβέρνησης από τη στιγμή που, αν θέλετε, δεν υπάρχουν είτε δημόσιες είτε καταγγελίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.